Κύριε Πασχαλίδη, Παγκόσμια Μέρα κατά της Κλιματικής Αλλαγής και στα πλαίσια αυτά έχουμε εδώ συγκέντρωση μπροστά από το Δημαρχείο Πρεσπών Σχολείων. Πείτε μας λίγα λόγια. Παγκόσμια ημέρα κλιματικής αλλαγής, δεν νομίζω η Πρέσπα να μπορούσε να είναι εκτός από αυτή την δράση. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που ήρθανε το γυμνασίου Λυκείου εδώ πέρα για να, καθώς και άλλους φορείς, για να πούμε μερικά πράγματα για την κλιματική αλλαγή. Βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή μας αγγίζει και ιδίως και εμάς την Πρέσπα, αυξάνοντας τις θερμοκρασίες, και πρέπει να το δούμε λίγο πιο ρεαλιστικά για να μπορέσουμε να παραδώσουμε έναν πλανήτη όμορφο, έναν πλανήτη χωρίς κλιματικές αλλαγές στις νέες γενιές. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας. Είναι σημαντικό ότι μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, έστω και αυτοί που είμαστε. Δεν έχουμε συνηθίσει να μαζευόμαστε για τέτοια θέματα. Όπως γνωρίζετε όλοι, έχουμε μαζευτεί με θέμα την κλιματική αλλαγή. Συμμετέχουμε και εμείς σε διάφορες διαδηλώσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο, σήμερα και όλη την επόμενη εβδομάδα. Εγώ προσωπικά σαν Νίκος πιστεύω ότι, επειδή είμαστε μια περιοχή αγροτική, η κλιματική αλλαγή είναι κάτι το οποίο μας αφορά άμεσα και θα πρέπει από σήμερα να αρχίσουμε όλοι να σκεφτόμαστε διαφορετικά ως προς την καθημερινότητά μας, πώς ζούμε, πώς συμπεριφερόμαστε ο καθένας διαφορετικά στο περιβάλλον. Αυτό που θέλω να πω για να τελειώσω, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα και μετά να μιλήσει ο κύριος Δήμαρχος. Εγώ προσωπικά θα ήθελα από σήμερα να καλέσω τους φορείς να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θέλουμε να κάνουμε για να ενημερωθεί ο κόσμος και να αρχίσει ο καθένας μετά διαφορετικά να αρχίσει να σκέφτεται διαφορετικά. Οπότε ευελπιστώ ότι μέσα στο χειμώνα θα μπορέσουμε να οργανώσουμε διάφορα ενημερωτικά ή διάφορες δράσεις για καλύτερη ενημέρωση και να προχωρήσουμε έτσι. Ευχαριστώ και πάλι. Έχουμε πει ότι είναι μέχρι τις 1 εδώ πέρα η συγκέντρωση. Όποιος θέλει μένει, όποιος θέλει, όποιος δεν μπορεί, συνεχίζει να είναι σημαντική η παρουσία του εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Εγώ θα εμπιστευτώ το σκονάκι μου εδώ πέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση και θέλω να συγχαρώ όλους για τη συμμετοχή σας και κυρίως τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία αυτή. Ήδη σήμερα νιώθουμε τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής με συνεχείς θεομηνίες και πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες και ανησυχούμε για το μέλλον. Το μέλλον που θα καθοριστεί από τις τωρινές ενέργειες, αλλά ανήκει σε εσάς και γι' αυτό δίκαια κινητοποιήστε. Σε λίγες μέρες αρχίζει η συνδιάσκεψη στα Ηνωμένα Έθνη για το κλίμα και για την οποία ζητάμε από τους ηγέτες να βάλουν την ανθρωπότητα σε τροχιά επίτευξης των στόχων που είχαν συμφωνηθεί στο Παρίσι. Σήμερα ενώνουμε τη φωνή μας με ανθρώπους από όλο τον κόσμο για να απαιτήσουμε μέτρα. Αύριο θα είναι αργά. Σας ευχαριστώ πολύ.